Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Σουζάνα, σε καραντίνα. Και μετά από πολλή σκέψη και κάποιες συζητήσεις με εσάς στο Instagram, αποφάσισα, μιας που τώρα έχουμε όλοι ελεύθερο χρόνο να μένουμε στα σπίτια μας και να καθόμαστε και να βλέπουμε βιντεάκια στο YouTube και να συζητάμε για ομορφιά και να συζητάμε γενικά για διάφορα πράγματα, να κάνουμε, αν τα καταφέρουμε, γιατί δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό, καθημερινά vlogs. Τι θα γίνεται τώρα σε αυτά τα vlogs? Δεν έχω ιδέα. Μόλις άνοιξα την κάμερα, είναι απόγευμα και είμαι ήδη 2 μέρες στο σπίτι χωρίς να κάνω τίποτα. Έχω αρχίσει και τρελαίνομαι. Οπότε θα δούμε τι θα κάνουμε. Στο συγκεκριμένο βίντεο σήμερα ήθελα να σας δείξω τι κάνω αυτές τις 2 μέρες μέσα στο σπίτι, πώς προφυλάσω τον εαυτό μου, να μιλήσουμε λίγο για αυτή την κατάσταση, να μείνουμε ψύχρεμοι, να μείνουμε αισιόδοξοι και έτσι να κάνουμε ένα chit-chat που λένε. Όμως, επειδή δεν αντέχω άλλο να με βλέπω με αυτό το μαύρο κύκλο, λίγο θα τον καμουφλάρω κιόλας. Ίσα ρε παιδί μου να βάλω λίγο foundation, δεν γίνεται. Και αυτό είναι το πρώτο μου tip για τις ημέρες εγκλεισμού στο σπίτι. Επειδή εγώ γενικότερα δουλεύω στο σπίτι, δεν είναι κάτι καινούριο το να μένω μέσα στο σπίτι ή να δουλεύω στο σπίτι ή να βρίσκομαι ακόμη και μια ολόκληρη μέρα μέσα στο σπίτι χωρίς να βγω έξω. Έχω πάρα πολλά tips να σας δώσω για το πώς να νιώσετε καλύτερα στο σπίτι. Αφενός, μόλις ξυπνήσετε, καλό θα είναι να μην κάνετε snooze στο κινητό σας αν η δουλειά σας έχει κλείσει ή και δεν δουλεύετε από το σπίτι, γιατί υπάρχουν και αυτές οι καταστάσεις. Καταστήματα κλείνουν, ξενοδοχεία κλείνουν, καφετέρειες κλείνουν. Οπότε αν έχει κλείσει η δουλειά σας, ναι μεν ξεκουραστείτε, χαλαρώστε, κοιμηθείτε παραπάνω, αλλά μην επιτρέψετε στον εαυτό σας να ξυπνήσει 2-3 φορές συνεχόμενα στις 2 το μεσημέρι, παιδιά. Είναι ό,τι χειρότερο μπορείτε να κάνετε, γιατί θα ξυπνάτε κουρασμένοι. Οπότε, μία ωραία νορμάλ ώρα, ξυπνήστε, σηκωθείτε, κάντε τα μποτέ σας, βάλτε τη μάσκα σας, την κρέμα σας, το ψέρουμ σας, τα πάντα όλα. Το αντιλιακό που εγώ το βάζω ακόμη και όταν κάθομαι στο σπίτι. Και κάντε ένα ελαφρύ μακιγιάζ. Δεν εννοώ να κάτσεις να βαφτίσεις αν είναι να κάτσεις μέσα στο σπίτι σου, τώρα που θα είμαστε όλοι σπίτι. Αλλά εμένα, παιδιά μου, φτιάχνει πάρα πολύ τη διάθεση. Να βάζω λίγο ρουζάκι, να βάζω λίγο κονσίλερ, να μην είμαι με το μαύρο κύκλο όλη μέρα. Πραγματικά μου ρίχνει τη διάθεση. Παιδί μου, αν όλη μέρα είμαι μέσα στο σπίτι με την πιτζάμα, γιατί με την πιτζάμα είμαι και με την πιτζάμα θα με δείτε σε όλα αυτά τα βίντεο. Κάποια φόρμα και κάποια πιτζάμα. Μου ρίχνει τη διάθεση να φαίνομαι σαν να μην έχω περιποιηθεί την επιδερμίδα μου, παρότι ότι ποτέ δεν αφήνω το skincare μου. Οπότε, βάζετε λίγο κονσίλερ, λίγο ρουζάκι, έτσι να φαινόμαστε λίγο πιο φρέσκες και ξεκινήστε την καθημερινότητά σας, ξεκινήστε την ημέρα σας. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε στο σπίτι, πάρα πολλά όμως. Από το να κάνουμε μια γενική καθαριότητα, που όσα κορίτσια δουλεύετε, είμαι σίγουρη ότι δεν έχετε το χρόνο να το κάνετε αυτό. Και ακόμη και όταν υπάρχει αυτή η Κυριακή που θα έχεις, ρε παιδί μου, το χρόνο, δεν θα έχεις καθόλου τη διάθεση γιατί θα θέλεις να ράξεις να πας μια βόλτα. Οπότε λοιπόν ήρθε η ώρα και η στιγμή να κάνουμε αυτή τη γενική καθαριότητα, η οποία βοηθάει πάρα πολύ και στα νεύρα. Είναι ψυχοθεραπεία. Δεν το ξέρεις? Βέβαια. Μπορούμε να βγούμε στο μπαλκόνι, στη βεράντα, σε ό,τι έχει ο καθένας, να πιούμε το καφεδάκι μας. Προχτές είχε και ωραία μέρα, σήμερα δεν είχε που είναι Κυριακή. Αλλά το Σάββατο είχε μία μέρα τρομερή. Την έβγαλα όλη μέρα στο μπαλκόνι. Οπότε βγαίνουμε στο μπαλκόνι, πίνουμε το καφεδάκι μας, κάνουμε την καθαριότητά μας. Και αν έχουμε τελειώσει και με την καθαριότητα, γιατί είμαστε μπροστά, διαβάζουμε βιβλία. Σε κάποιο άλλο βίντεο θα σας δείξω δικά μου αγαπημένα βιβλία, που μου αρέσουν πάρα πολύ τα βιβλία αυτοβελτίωσης. Τώρα τελευταία έχω πάρει αυτό, το Ζήσε καλύτερα με λιγότερα, το οποίο είναι εντελώς to the point. Ταιριάζει πάρα πολύ στην φάση που περνάμε τώρα. Λέει ακόμη και πώς μπορούμε να κάνουμε εύκολα διαλογισμό. Λέει πώς να μην φοβόμαστε. Λέει πώς να αφιερώσουμε όλη την προσοχή μας. Να μην έχουμε το μυαλό μας κολλημένο σε μια κατάσταση η οποία μας αγχώνει. Βοηθάει πάρα πάρα πολύ. Ελπίζω να υπάρχει και online, να μην βγαίνετε τώρα στους δρόμους για να αγοράσετε ένα βιβλίο. Γενικότερα, καλό θα είναι να περιορίσετε όλες τις εξόδους σας. Δηλαδή, μη διανοηθώ ότι βγαίνουμε για βόλτες και τέτοια. Μόνο σούπερ μάρκετ και το σούπερ μάρκετ χωρίς πανικό. Γιατί εγώ πήγα προχτές στο σούπερ μάρκετ και μου ήρθε να πάθω κρίση πανικού. Πάρα πολύ κόσμος, πανικό, βλητιόλοι. Καλό είναι αυτά να μην συμβαίνουν, παιδιά. Οπότε, που είχα μείνει, κοίτα να δεις τώρα που έχω μπλέξει και τη λογική μου και τη σκέψη μου. Ναι, είναι η ώρα να διαβάσουμε βιβλία. Είναι η ώρα να κάτσουμε με τους αγαπημένους μας. Δηλαδή, αν στο σπίτι σας έχετε παιδάκια, αν έχετε σκυλάκια, αν έχετε γατάκια, αν μένετε με τον σύντροφό σας. Ακόμα και αν μένετε εντελώς μόνοι σας, ήρθε η ώρα να τα βρείτε με τον εαυτό σας, να κάνετε πράγματα που αγαπάτε. Για όσοι είσαστε μανούλες, έχουν μείνει ανοιχτοί και ο ζωολογικός κήπος και κάποια πάρκα που μπορείτε σε απόσταση με άλλους ανθρώπους να πάτε. Εκεί, να πάρουν λίγο αέρα τα παιδάκια σας, γιατί το καταλαβαίνω αυτό ίσως είναι ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια αυτού του εγκλεισμού.
Αλλά οι υπόλοιποι που δεν έχουμε παιδάκια, καθόμαστε αγκαλιά με το σύντροφό μας, δουλεύουμε στο σπίτι, μαγειρεύουμε, περνάει η ώρα πάρα πολύ ευχάριστα μέσα στο σπίτι. Δεν χρειάζεται να βγαίνουμε έξω για να ψάχνουμε να βρούμε άλλους ανθρώπους, να τους φιχταγκαλιάσουμε και να κάτσουμε να τους πούμε τον πόνο μας. Όχι, υπάρχουν και οι κλήσεις, οι βιντεοκλήσεις. Εγώ κάθε μέρα μιλάω με τη μαμά μου, με την αδερφή μου, με την κολλητή μου. Έχω κάθε μέρα 5 βιντεοκλήσεις. Λίγο χρόνο το λέω αυτό, έχω χάσει ήδη 5 ώρες από τη μέρα μου. Πολύ σημαντικό είναι να μείνετε μακριά από τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε μεγάλη ηλικία, γιαγιάδες, παππούδες, γονείς, αν είναι μεγάλοι, δυστυχώς. Αλλά είναι για λίγο, παιδιά, για να πάνε όλα καλά, να στρώσουν όλα, να φτιάξουν όλα. Αλλά δεν είμαι εδώ εγώ για να σας πω αυτά που ήδη έχετε δει, ήδη έχετε διαβάσει. Είμαι εδώ σήμερα για να σας δείξω τι κάνω μια τέτοια μέρα. Σήμερα είναι Κυριακή, ευελπιστώ το βίντεο να βγει αύριο και να είναι στον αέρα αύριο. Έχω ήδη διαβάσει λίγο παραπάνω από το βιβλίο μου, έχω ήδη κάνει λίγο διαλογισμό. Έχω ήδη προσπαθήσει να μάθω χορούς TikTok. Πώς φαίνεται αυτό? Αφού έκλεισε και το γυμναστήριο, πρέπει κάποιος να γυμναστούμε. Και θα σας δείξω τι άλλα πράγματα κάνω. Λοιπόν, αφενός, σιδερώνω συνεχόμενα. Γιατί υπάρχουν κάποια βασικά tips που εγώ έχω αυτή την περίοδο για να προστατεύομαι, να προστατεύω τους ανθρώπους που αγαπάω και να προστατευόμαστε γενικά σε αυτό το σπίτι. Πρώτο πράγμα, όποιος βγει έξω, από μένα και το Γιάννη όποιος, δυο μας είμαστε, όποιος λοιπόν βγει έστω για να πάει να πετάξει τα σκουπίδια, βγάζει τα παπούτσια του και τα αφήνει έξω από την πόρτα. Αν δεν μπορείτε να τα αφήξετε έξω από την πόρτα ή μένετε σε ισόγειο ή μένετε... Πάλι τα μέσα σε μια γωνίτσα που θα έχετε συγκεκριμένα μόνο για παπούτσια. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, με το που μπαίνουμε σπίτι, βγάζουμε τα ρούχα και τα βάζουμε απευθείας στο πλυντήριο. Κάτσε να κλείσει την πόρτα γιατί κοπανάει. Βγάζουμε λοιπόν τα ρούχα, τα βάζουμε στο πλυντήριο. Οπότε εξού και το άπειρο σιδέρμα που έχω, που περνάει βέβαια ο χρόνος, δεν έχω παράπονο. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναφορεθεί ρούχο δεύτερη φορά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνουμε στην καρδαρόμπα το ρούχο φορεμένο. Ξέρετε πολύ καλά όσοι με παρακολουθείτε καιρό ότι είμαι λίγο ψυχασθενής εγώ με τα μικρόβια. Οπότε αυτό που μου ήρθε τώρα με έχει πεθάνει. Πήγα στο σούπερ μάρκετ με γάντια πριν 2-3 μέρες που πήγα. Εντάξει, μάσκα δεν έβαλα γιατί έχω ακούσει ότι υγιής δεν υπάρχει ανάγκη να βάζουν μάσκα. Αλλά αν έχετε μάσκα, βάλτε και τη μάσκα, βάλτε και τα γάντια για να προστατευτείτε εσείς αλλά και οι υπόλοιποι δικοί σας. Οπότε λοιπόν, δύο πράγματα που κάνουμε κάθε μέρα είναι αυτά: να βγάζουμε παπούτσια έξω και να πλένουμε τα ρούχα. Δεν ξέρω τι θα γίνει εδώ με τα πλυντήρια. Και θα σας πω και κάποια άλλη. Μέχρι να τελειώσω το τηλέφωνο του Γιάννη και να μπορέσω να ξαναπάω μέσα να σας δείξω τι παίρνω εγώ καθημερινά για να προστατεύω και να θωρακίζω τον οργανισμό μου. Να σας πω και ακόμα ένα άλλο tip που κάνουμε σε αυτό εδώ το σπίτι καθημερινά αυτές τις μέρες. Σκουπίζω το πάτωμα με χλωρίνη κάθε μέρα. Έχω βρει ένα πολύ χρηστικό τέτοιο σπρέι, δεν είναι χλωρίνη, είναι σπρέι με χλωρίνη. Ψεκάζω κάθε μέρα, σκουπίζω κάθε μέρα, δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο, το κάνουμε. Ειδικά όσοι είστε σαν και εμένα έτσι κάπως μικροφοβιακοί. Με όλα αυτά, να δεις, μάνι μάνι, έχει περάσει πάρα πολύ ώρα από τη μέρα μας. Επίσης κάτι που μου αρέσει να κάνω πάρα πολύ και το ξέρετε είναι να βλέπω σειρές και ταινίες στο Netflix. Τώρα πριν λίγο έβλεπα μια σειρά η οποία λέγεται 100 Humans, 100 άνθρωποι. Και στην ουσία λοιπόν κάνουν live έρευνες με 100 κανονικούς ανθρώπους. Τους χωρίζουν 50-50, μισούς-μισούς και τους βάζουν να ψηφίζουν πράγματα, να διαλέγουν πράγματα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αν σας ενδιαφέρουν και γενικά έτσι τα πιο επιστημονικά πράγματα, αλλά με λίγο πιο cool χαρακτήρα, μην φανταστείς δηλαδή ότι είναι science σειρά, είναι έτσι ωραία, ενδιαφέρουσα, έχει καμπαλή, έχει πλάκα, περνάει ώρα ευχάριστα. Α, επίσης κάτι που κάνω κάθε μέρα είναι να αφήνω ανοιχτά τα παράθυρα σε όλο το σπίτι να αερίζεται. Τώρα θέλω να μου γράψετε και πράγματα που κάνετε εσείς και αν εγώ θεωρούμε θεότρελη με αυτά που κάνω, αλλά νομίζω ότι είναι τα βασικά, παιδιά. Τώρα θέλω να μου γράψετε και εσείς πράγματα που κάνετε καθημερινά έτσι και για να περάσει η ώρα σας αλλά και για να προστατευτείτε. Ελπίζω ο Γιάννης να έχει τελειώσει το τηλέφωνο, να πάω προς τα μέσα να σας δείξω και τα καθημερινά μου πρωινά ματζούνια. Περίμενε. Ότι έπεσε η γραμμή, εντάξει. Λοιπόν, τώρα που ήρθαμε κουζίνα, αρχικά θα σας δείξω το πολυχρηστικό που χρησιμοποιώ. Γιατί εντάξει, παιδιά, ντετόλ, αλλά και χλωρινούλα κάνει τη δουλίτσα της. Να χρησιμοποιώ αυτό. Ψεκάζω παντού, πάτωμα επιφάνεια στα πάντα. Και σκουπίζω, έχοντας βάλει σε ένα σουίφερ ένα πανάκι με μικροίνες.
Καλό, πατέντα. Λοιπόν, τώρα πρέπει να σου δείξω τι παίρνω καθημερινά, έτσι κάπως για να προσπαθήσω να θωράκισω τον εαυτό μου. Λοιπόν, έχω πάρει βιταμίνες D σε κάψουλα που έχω και έλλειψη και το είχα παραμελήσει και τώρα με όλα αυτά λέω κάτσε, πάρτε. Παίρνω βιταμίνη C με χινάκια. Έχω και βιταμίνη C σκέτη, αλλά με χινάκια είναι μια χαρά. Έχω αυτό εδώ το βάμα από χινάκια, το οποίο το είχα πάρει μαζί μου και στο ταξίδι μου στη Νέα Υόρκη, γιατί από τότε, παιδιά, έχει ξεσπάσει ο ιός και από τότε είχα αρχίσει και τρελαινόμουν, οπότε καταλαβαίνεις τι έχει συμβεί τώρα. Και πολύ σημαντικό είναι κάθε μέρα να πίνουμε ζεστά, γιατί βοηθάνε πάρα πολύ στο λαιμό και έτσι στο να μην μπουν τα μικρόβια παραμέσα. Κάπως έτσι το έχω δει, κάπως έτσι το διαβάζω και κάπως έτσι κάνω. Δεν μου κάνει και κακό να πίνω 2-3 τσαγάκια παραπάνω. Οπότε πίνω τσαγάκια και βάζω μέσα κουρκουμά. Θυμάστε μου, τα είχε φέρει η Vivian στα γενέθλιά μου. Τσουκ, λειτουργήσε ο κουρκουμάς, βοήθησε ο κουρκουμάς, ο οποίος είναι αντιοξειδωτικός, βοηθάει πάρα πολύ στην ενίσχυση του ανασωπητικού, έχει και μια χαρά γεύση, τη βάζω σε χυμό φυσικό, το βάζω στο τσάι μου, κακό δεν θα κάνει. Και επίσης ψεκάζω και με σπρέι προπολής για το λαιμό, αυτό εδώ είναι της Απιβίτα, ψεκάζω κάθε μέρα έτσι, προληπτικά. Αυτό λοιπόν εδώ είναι το μικρό καθημερινό πρωινό μου φαρμακείο. Είχα να σας πω σχετικά με τα μέτρα πρόληψης που παίρνουμε σε αυτό εδώ το σπίτι. Προσπαθώ εγώ να τα πάρω και προσπαθώ να τα πείσω και το Γιάννη να τα κάνει όλα. Και τώρα, στο τι κάνω στην καθημερινότητά μου, εκτός από Netflix, εκτός από βιβλία, εκτός από σιδέρωμα και πλύσιμο, μαγειρεύω. Μαγειρεύω πάρα πολύ, γιατί πρώτον δεν τρώμε απ' έξω, προσπαθούμε να μην παραγγέλνουμε απ' έξω και πρέπει να τρώμε υγιεινά για να βοηθήσουμε τον οργανισμό μας. Έχω μπει σε μια τέτοια λογική εδώ και αρκετό καιρό, πριν γίνει όλο αυτό με τον ιό, οπότε γενικά προσπαθώ να μαγειρεύω υγιεινά, απλά, γιατί δεν είμαι και ο Άκης Πετρετζίκης. Και λέω, αφού κάνουμε καθημερινά vlogs και αφού με βλέπετε σε αυτήν εδώ την κατάσταση, να μαγειρέψουμε και όλους τι άλλο έχουμε να κάνουμε και θα σας δείξω τι έχω να φτιάξω σήμερα. Έχω βγάλει εδώ πέρα φιλετάκια, κοτόπουλο, αλλά περίμενε λίγο να πλύνω χέρι. Α, επίσης σημαντικό, πλένουμε τα χέρια μας, κάθε τρεις και λίγο πλένουμε τα χέρια μας. Έχω πάρει σαπουνάκια, ντετόλ, μπάρες, τσίκι 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 και βάζω και το αντισηπτικό που το έχω πιο εκεί, οπότε πλένω χέρια. Βάζω αντισηπτικό, βάζω γάντια για τη μαγειρική οπωσδήποτε και πάμε. Λοιπόν, έχω βάλει το κοτόπουλο να ξεπαγώνει και έχω εδώ πέρα, πώς τα λένε αυτά, κολοκυθάκια, 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 καροτάκια και πατατούλες. Τα πλένω λοιπόν όλα πολύ καλά. Εντάξει, δεν τα περνάω από ντετόλ για τέτοια αυτά. Είπαμε. Και αφού τα έχω πλύνει καλά καλά, θα τα ξεφλουδίσω, θα τα κόψω. Μάντεψε τι θα φτιάξω. Μάντεψε. Μπριάμ. Μπριάμ. Ξέρεις. Ξέρεις τον μπριάμ. Βρε, αυτά δεν τρώγονται, μα. Τρώγονται. Λοιπόν, αφού εγώ τελείωσα εδώ με το κόψιμο των ζαρζεβατικών. Α, τις πατάτες δεν έχω κόψει. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να βάλουμε το κοτόπουλο, το οποίο να δω πού θα χωρέσει με όλα αυτά εδώ, αλλά δεν πειράζει, θα χωρέσει. Είναι φιλετάκια κοτόπουλου, τα οποία πρέπει κάπου να τα χωρέσω ανάμεσα στα λαχανικά μου και τις πατάτες μου. Okay. Λοιπόν, τώρα αφού έχω βάλει μέσα και το κοτόπουλο και τις πατάτες και τα λαχανικά, τώρα αυτό το φαγητό δεν ξέρω πώς ονομάζεται. Απλά είναι ένα φαγητό που εγώ φτιάχνω συχνά. Θα βάλω σκόνη, σκόρδο. Τα μπαχαρικά νοστιμένα, να ξέρετε αυτό το φαγητό, γιατί γενικά άμα δεν το βάλεις
μπαχαρικά και τέτοια. Του βάλω ένα μείγμα για πατάτες. Και θα βάλω και κύβους. Έναν κύβο, γιατί μετά γίνεται πάρα πολύ ωραίο. Το καλύφω. Το βάζω στο φούρνο, το αφήνω έτσι καμιά ώρα μαζί με το αντικολλητικό χαρτί από πάνω, θέλει καμία ώρα. Είναι μια κλασική συνταγή που φτιάχνω, μερικές φορές βάζω και σάλτσα ντομάτας, βάζω και ό,τι, δεν έχω βάλει καθόλου λάδι. Προσπαθώ να το αποφύγω όσο γίνεται, σε καμιά ώρα λοιπόν το φαγητό θα είναι έτοιμο και μετά θα φάμε, θα δούμε μια ταινία, θα ράξουμε λίγο, θα σκουπίσω λίγο ακόμα, θα σφουγγαρίσω λίγο ακόμα. Τα κάνουμε, παιδιά. Α, και μερικές φορές κάνουμε και γυμναστική. Κάνουμε σκινάκι, κάνουμε τρέξιμο έξω. Σε κάποιο άλλο vlog από αυτά τα μάλλον καθημερινά που θα προσπαθήσω να βγάλω, θα σας δείξω και τι κάνουμε άμα θέλουμε να κάνουμε γυμναστικούλα στο σπίτι, χωρίς να βγούμε έξω, χωρίς να πάμε στο γυμναστήριο, χωρίς να πάμε σε κλειστούς χώρους. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Στην ουσία ήθελα όχι να σας δείξω πως μαγειρεύω, ούτε να σας δείξω τα σιδερωτά μου, αλλά πρακτικά ήθελα λίγο να σας πω ότι όλοι είμαστε σε αυτή τη φάση. Όλοι καθόμαστε στο σπίτι. Το σημαντικό είναι αφενός να μείνουμε στο σπίτι, να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας, και αφετέρου να βρούμε τι μας αρέσει να κάνουμε, να βρούμε τρόπους να περάσουμε όμορφα στο σπίτι. Εμένα μου αρέσει που χαλαρώνω, μου αρέσει που είναι και εδώ ο Γιάννης και μπορούμε να δούμε μια ταινία μαζί, να μιλήσουμε, να κάνουμε διάφορα πράγματα, να παίξουμε κανένα επιτραπέζιο. Μου αρέσει που έχω χρόνο να μαγειρέψω, να συμμαζέψω, να κάνω όλα αυτά. Οπότε γι' αυτό έκανα αυτό το βίντεο, για να σας δείξω ότι είναι πάρα πολύ ωραία έξω στο σπίτι. Ο καθένας μπορεί να βρει να κάνει αυτό που του αρέσει να κάνει, αυτό που δεν είχε χρόνο, ρε παιδί μου, να κάνει. Σίγουρα δεν θα έχεις χρόνο να τα κάνεις όλα μαζί, ενώ με μένεις μία μέρα στο σπίτι. Ξεκουραστείτε, περάστε όμορφα με αυτούς που αγαπάτε, βρείτε καινούργια πράγματα να σας αρέσουν, διαβάστε πολύ, είναι πολύ σημαντικό. Εγώ έχω μπει στο ίντερνετ και ψάχνω καινούργιες ιδέες, κάθε μέρα διαβάζω καινούργια online beauty έρευνες και όλα αυτά που μας απασχολούν σε αυτό εδώ το κανάλι. Πείτε μου τι θέλετε να κάνουμε τώρα από εδώ και πέρα. Θέλετε, εγώ θα προσπαθήσω να ανεβάσω και αύριο, απλά πείτε μου τι περιεχόμενο θέλετε να έχει. Θέλετε να έχει πράγματα που κάνουμε μέσα στο σπίτι, όπως σας είπα πριν, ας πούμε τη γυμναστική. Θέλετε να έχει προϊόντα που δοκίμασα, θέλετε να έχει λίγο απ' όλα, θέλετε να έχει αυτά τα ωραία τα εκπαιδευτικά, τα beauty video που σας αρέσουν. Ναι, ό,τι θέλετε θα κάνουμε, παιδιά. Το σημαντικό είναι ότι θα κάνουμε παρέα και γι' αυτό αποφάσισα να κάνω αυτά τα βίντεο, για να κάνουμε έτσι την παρεούλα μας. Θα προσπαθήσω να είμαι και πιο ενεργή στο Instagram, έτσι ώστε να μιλάμε πιο πολύ. Θα με βρείτε εδώ. Οπότε τώρα σκέφτομαι να πάω να κάνω ένα live μέχρι να φτιαχτεί και το κοτόπουλο. Και εμείς θα τα πούμε πιθανότητα αύριο. Μεγάλες υποσχέσεις δίνω, αλλά δεν έχω τέλειο να κάνω. Αυτά, να προσέχετε, να μένετε σπίτι, να φροντίζετε τον εαυτό σας και να περάσετε όμορφα αυτές τις μέρες που είμαστε όλοι στο σπίτι. Θα τα πούμε μάλλον αύριο. Σας φιλώ.